άλλη μια συγκλονιστική εξέλιξη έρχεται στα επόμενα επεισόδια της σειράς. Ο θάνατος αρχίζει να πλανάται ξανά πάνω από τη Μάνη. Η Μυρτάλη απαιτεί εξηγήσεις από την Αθηνά για την παραμονή της Άννας στο ηλεκτρυφείο, με αποτέλεσμα οι δύο γυναίκες να μαλώνουν άσχημα. Φτάνοντας στα άκρα, τυφλωμένη όμως από μίσος η Μυρτάλη, εκλιπαρεί τον Αλέξη να βγάλει την Αθηνά από τη μέση με τον τρόπο που ξέρει εκείνος. Εκείνος βέβαια ενδίδει στην πίεσή της και κόβει τα φρένα του αυτοκινήτου της. Αγνοεί όμως πως οι επιβάτες της θα βρεθούν η μητέρα του με την Αναστασία. Ευτυχώς από αυτή τη δολοφονική ενέργεια δεν θα υπάρξει τραυματισμός. Η Αθηνά μαθαίνει όμως από το συνεργείο ότι τα φρένα ήταν κομμένα και μαζί με τον εισαγγελέα υποψιάζονται αμέσως τον Αλέξη. Ο Μιχάλης, παρότι συμφωνεί με την Αθηνά πως ο Αλέξης πείραξε τα φρένα στο αυτοκίνητό της, τη συμβουλεύει να μην κάνει ακόμα κάποια κίνηση και συστήνει να τον έχουν υπό στενή παρακολούθηση. Για να θολώσει τα νερά, ο Αλέξης, πονηρά σκεπτόμενος, πηγαίνει στην Αθηνά για να ζητήσει συγγνώμη, αλλά εκείνη τον πετάει έξω από το σπίτι της με τις κλωτσιές. Τότε ο Αλέξης φουντώνει και πάλι. Ποια θα είναι η επόμενη του κίνηση? Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!